Τεράστιο το πρόβλημα της έλλειψης ιατρικού προσωπικού αλλά και των περιορισμένων χώρων του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Αυτός ήταν και ο στόχος της σημερινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με φορείς της περιοχής. Το ένα είναι η περαιτέρω κτηριακή του αναβάθμιση και η υποστελέχωση σε προσωπικό. Να θυμίσουμε και ότι το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας εφημερεύει να αλλάξει με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Άρα θα πρέπει να ενισχυθεί έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επάξια με καινούργιες δομές, με επαρκή στελέχωση, έτσι ώστε να είναι ένα αντάξιο τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι η υποστελέχωση αλλά και η κτηριακή έλλειψη, η έλλειψη χώρων αποτελεί τροχοπέδι στην περαιτέρω ανάπτυξη του νοσοκομείου. Ο Γιώργος Παπανδρέου από την πλευρά του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε και με αφορμή τη μεγάλη κρίση της πανδημίας, θα έπρεπε η πολιτεία να έχει σκύψει πάνω σε αυτό και να αξιοποιήσει αυτή την κρίση και μάλιστα όχι μόνο αυτή την κρίση αλλά και τα χρήματα τα οποία ήρθαν στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικότατα ποσά, για να αναβαθμίσει το σύστημα υγείας. Αυτό δεν έγινε. Υπήρξαν προσωρινές λύσεις και μάλιστα οι προσωρινές λύσεις είναι εμβαλωματικές. Είμαι τώρα πριν από λίγο στο Καραμανδάνιο, ήταν και ο Δήμαρχος εκεί, ως και πρόεδρος του φορέα. Και βλέπουμε πόσο είναι οι εμβαλωματικές λύσεις, που ουσιαστικά δεν είναι λύσεις. Δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, διοικητής του νοσοκομείου, περιέγραψε με ρεαλιστικό τρόπο τα δεδομένα που επικρατούν στο νοσοκομείο σήμερα και τις λύσεις που αυτά απαιτούν. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν πρέπει να μιλάμε για ένα νέο φαραωνικό νοσοκομείο, μια νέα πτέρυγα τριόροφη, όπως είπε ο Πρόεδρος και ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Στράτος και ο κ. Πετρόπουλος, όταν ακόμα δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε δει τι θα κάνουμε με το φαρμακείο. Το έχω πει σε όλους. Το ξέρουν όλοι οι πολιτικοί φορείς, ανεξαρτήτως κομμάτων, δεν μιλάω κομματικά. Κατεβείτε μετά το τέλος της σύσκεψης να δείτε πού είναι τα φαρμακά μας. Κατεβείτε μετά το τέλος της σύσκεψης να δείτε πού είναι οι αποθήκες συνδικού μας, σε κοντέινερ. Κατεβείτε, άμα θέλετε, να δούμε και το λεπτοστάσιο που έχω μιλήσει και με τον ΤΕ επανειλημμένος, με τους ατμολέβητες του 1990 που τα καζάνια κάποια στιγμή θα σκάσουν και μετά εμείς τα λέμε για τριόροφα κτίρια.